την ώρα που στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα περιμένουν με αγωνία την επέλαση του χιονιά εξαιτίας της σφοδρότητας με την οποία αναμένεται να εκδηλωθεί. Στην Κρήτη τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν πως θα χτυπήσει σε δύο φάσεις, την πρώτη πιο ήπια και τη δεύτερη με πιο έντονα χαρακτηριστικά. Το βόρειο αυτό ρεύμα με την ψυχρή του Μάζα κατέρχεται και στο νησί μας. Έτσι λοιπόν θα δούμε καιρικά φαινόμενα αυτού του βορείου ρεύματος και με κύριο χαρακτηριστικό τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και τα χιόνια να σημειώνονται και στο δικό μας νησί. Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει να εκδηλώνεται από αύριο με βροχές κυρίως στα δυτικά και νότια. Από το μεσημέρι του Σαββάτου όμως τα φαινόμενα θα ενταθούν καθώς αναμένεται η επέλαση του βόρειου ρεύματος. Ένα βόρειο ρεύμα το οποίο σταδιακά θα ενισχύεται μέχρι το βράδυ του Σαββάτου. Ενώ οι χιονοπτώσεις αναμένεται ότι θα ξεκινήσουν το βράδυ του Σαββάτου για τις δικές μας περιοχές με υψόμετρα τα οποία εκτιμάται ότι σε αυτή την φάση θα φτάσουν τα 800 με 1000 μέτρα και πάνω. Την Κυριακή ωστόσο είναι πιθανό χιόνια να πέσουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Οι θερμοκρασίες ήδη από το βράδυ του Σαββάτου θα υποχωρήσουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα και σταδιακά το ψύχος θα επικρατήσει. Και σήμερα πάντως οι μετεωρολογικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψαν θερμοκρασίες υπό το 0. Στα Σκύφο ο υδράργυρος έπεσε στους μείον 4,2, στο Τζερμιάδο στους μείον 3,3, στους Αγίους Πάντες από Κορώνου στους μείον 2,2 βαθμούς, στους Κάμπους Κεραμιών μείον 1,5, στα Πεζά Ηρακλείου μείον 1,4 και στους ποταμούς Λασιθίου μείον 1,2 βαθμούς Κελσίου. Οι ορεινές περιοχές είναι βέβαιο ότι από την Κυριακή αλλά και για την Τρίτη θα είναι όχι μόνο 0 βαθμοί Κελσίου, αλλά εκτιμάται ότι σε κάποιες περιοχές το θερμόμετρο θα είναι και κάτω από τους 0 βαθμούς Κελσίου, ίσως δούμε και τους μείον 4 με μείον 6. Αυτά είναι εκτιμήσεις γιατί μπορεί να δούμε και ακόμα χαμηλότερες. Η Δευτέρα και η Τρίτη θα είναι οι μέρες κατά τις οποίες η ψυχρή εισβολή αναμένεται να ανακάμψει, προκαλώντας μεγαλύτερης έντασης και διάρκειας χιονοπτώσης. Εμάς εδώ η δεύτερη επανάκαμψη του κύματος γίνεται από την Δευτέρα το μεσημέρι προς το απόγευμα και μετά, όπου ξαναξεκινούν εν αρχή οι βροχές, ξαναξεκινούν πολύ γρήγορα και οι χιονοπτώσεις και σε αυτό το δεύτερο κύμα, εξαιτίας του ότι είναι πιο έντονο ενδεχομένως με τα μέχρι τώρα στοιχεία, μπορεί να δούμε το χιόνι να χαμηλώνει σε υψόμετρο. Αυτό που ακόμα δεν επιβεβαιώνουν τα προγνωστικά μοντέλα είναι το ακριβές υψόμετρο των χιονοπτώσεων. Αντίθετα, είναι βέβαιο ότι οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα και μάλιστα σε επίπεδα ασυνήθιστα για την Κρήτη.